ήδη έχουμε μιλήσει με τους Δημάρχους και με το Οροπέδιο και Χερσόνησο και Μηνώα Παιδιάδα. Τώρα έχουμε μια συνάντηση στο Οροπέδιο. Από την πλευρά της περιφέρειας, ό,τι χρειάζεται από πλευράς μηχανημάτων, ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες και σε συνεννόηση με όλους τους Δήμους θα βοηθήσουμε με χρηματοδότηση, ούτως ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα, ειδικά στην αγροτική οδοπία που υπήρχαν μεγάλα προβλήματα. Επίσης πρέπει να δούμε ότι έρχεται και νέο κύμα που πρέπει όλοι να προσέχουμε και να μην υπάρχουν προβλήματα, ειδικά να θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές, άρα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί, ειδικά από το βράδυ μέχρι 24 ώρες. Εμείς σε πρώτη φάση πρέπει να δούμε τις προσβάσεις σε αγροτική οδοπία, επαρχιακό δίκτυο, το οποίο ήδη είναι αρκετά συνεργεία που δουλεύουν, αλλά και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ευτυχώς είχαμε κάνει καθαρισμούς σε πολλά ρέματα και δεν υπήρχαν μεγάλα προβλήματα. Έχουμε κάνει καθαρισμούς σε όλη την Κρήτη και είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα είχαμε σοβαρά προβλήματα. Όλα θα αποκατασταθούν πάντα σε συνεργασία με τους Δήμους που έχουν τη ζημιά. Ευχόμαστε και αύριο να είναι πιο ήπια τα φαινόμενα και από την πλευρά τη δική μας, ό,τι χρειαστεί, θα βοηθήσουμε όλους τους Δήμους για την αποκατάσταση των ζημιών.